Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράγγειε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, εθέ και σκήνος ημίν και καθάρισον ημάς, που πάσης κλείδος και σώσον εθέτας, ψυχά σε μόνο. Ψυχά σε μόνο. Ευχαριστούμε. Τώρα όλοι μας θα ακούσουμε τι μας γράφει εδώ ο Άγιος Παΐσιος. Και 10 η ώρα, μάλιστα. Λέγει ταπείνωση η μεγάλη δύναμη της πνευματικής ζωής. Το θέμα είναι η ταπείνωση. Όπου υπάρχει ταπείνωση, δεν έχει θέση ο διάβολος. Γέροντα, ρωτάει μοναχή, τον Άγιο Παΐσιο, στο βιβλίο «Αγιορείτες Πατέρες» αναφέρεται ότι οι δαίμονες έδιραν το γέρο Ευλόγιο. Να τα πούμε λίγο. Επαναλαμβάνω, στο βιβλίο «Αγιορείτε Πατέρες» αναφέρεται ότι οι δαίμονες έδιραν το γέρο Ευλόγιο. Ρωτάει λοιπόν, πώς το επέτρεψε αυτό ο Θεός? Να φάει ξύλο ο γέρο Ευλόγιος. Και ρωτάει τώρα ο Άγιος τη μοναχή που του κάνει το ερώτημα αυτό. Ποιος έφαγε το ξύλο? Ο γέρο Ευλόγιος. Απαντάει η μοναχή. Όχι. Οι δαίμονες έφαγαν το ξύλο. Και στην περίπτωση που επιτρέπει ο Θεός ένας άνθρωπος να δείρει κάποιον άλλον και αυτός ο άλλος δηλαδή δέχεται το ξύλο ταπεινά, τελικά σακατεύεται εκείνος που δέρνει. Δεν μου λες, ο διάβολος ρωτάει, τι φοβάται περισσότερο? Τη ταπείνωση, γέροντα. Και εγώ νόμιζα ότι φοβάται την υπερηφάνεια, γιατί νιώθει κόμπλεξ ο διάβολος. Περήφανος εγώ, λέει. Περήφανος και αυτός, πού θα πάει? Ναι βρε παιδί μου, έτσι είναι. Την ταπείνωση φοβάται ο διάβολος. Τον σακατεύει το διάβολο, η ταπείνωση. Όπου υπάρχει ταπείνωση, δεν μπορεί να σταθεί ο διάβολος. Όπου υπάρχει ταπείνωση, δεν μπορεί να σταθεί ο διάβολος. Θα το σχολιάσουμε. Και ο γέροντας δίνει απαντήσεις. Με την ταπείνωση, να προσέχουμε, φωτίζεται ο άνθρωπος. Και δεν σκοντάφτει ποτέ στην πνευματική του πορεία. Ξεπερνάει όλα τα εμπόδια που του βάζει ο πειρασμός. Θυμάστε τον Μέγα Αντώνιο που είδε τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες σε όλη τη γη. Ποιος μπορεί να γλιτώσει από αυτές? Φώναξε ο Άγιος Αντώνιος. Και αμέσως άκουσε μια φωνή να του λέει, η ταπεινοφροσύνη. Πάνω σε αυτό είπε ο Άγιος Αντώνιος ότι ουδής απείραστος κανένας άνθρωπος χωρίς πειρασμό δεν πάει στον παράδεισο. Ουδής απείραστος.
εισελεύσετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Το σχολιάζουμε μετά, άμα θέλετε, με ερωτήματα, να προχωρήσουμε το κομμάτι και να σταματήσουμε. Στο Σινά, στο Σινά, όσοι έχετε πάει, ξέρετε, ένα σκεπέ από εδώ μέσα, που είναι Αγιώτης. Το ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης, όπου έμενα, θα έχεις πάει, ίσως έμενε εκεί, ήταν ένα αμπρί που είχε ένα κλεισάκι και ένα κελάκι. Θα το δείτε μετά, θα σας το δείξω. Από την πάνω μεριά ήταν βουνό. Από την κάτω μεριά τείχος που είχε ύψος 4 με 5 μέτρα. Εκεί σε μια άκρη είχα βάλει ένα ξύλο και εκεί πάνω πλάνιζα τα σανιδάκια για τα ξυλόγλυπτα εικονάκια που έκανα στο Σινά. Μια μέρα λοιπόν, εκεί που πλάνιζα, λέγοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», ακούω μια φωνή να μου λέει «Μπορείς να πέσεις κάτω από τον τοίχο και να μην πάθεις τίποτα». Γυρνάω και βλέπω μια μαύρη σκιά με ένα μεγάλο κεφάλι. «Βρε ταγκαλάκι», λέω. Τέλος πάντων, δεν έδωσα σημασία. Αυτό όμως εκεί δεν έφευγε. «Μπορείς να πέσεις κάτω και να μην πάθεις τίποτα», έλεγε συνεχώς. Εγώ έκανα πως δεν άκουγα. Για κανένα τέταρτο επαναλάμβανε το ίδιο. Απόλαυση ήταν. Οπότε κάποια στιγμή του λέω «Άντε να πετάξω κάτω μία πέτρα». Αυτό μου λέει το ταγκαλάκι, ούτε ο Χριστός δεν το σκέφτηκε. Προσέξτε εδώ. Το θυμάστε το περιστατικό που τον ανέβασε στο ναό επάνω και του λέει «Πέσε κάτω, θα έρθουν οι άγγελοι να σηκώσουν». Και είπε ο Κύριος εκείνο ότι είπα και πίσω στον Σατανά. Λοιπόν, και εδώ το επαναλαμβάνει το ίδιο. «Πέσε κάτω και δεν πάθεις τίποτα», του λέει. Λοιπόν, του πετάει μια πέτρα. «Ούτε ο Χριστός δεν το σκέφτηκε αυτό», του είπε. «Καλύτερα και από το Χριστό», απάντησες. Η απάντηση του πειρασμού. «Τότε αγανάκτησα». Ο Χριστός ήταν Θεός, του λέω. Δεν ήταν καραγκιόζη σαν και εμένα, ναι, που κάθομαι και γαζεύομαι σένα, ναι. Δεν ήταν καραγκιόζης σαν και εμένα, ναι, που κάθομαι και γαζεύομαι σένα, ναι. Άντε από εδώ. Αυτό ήταν, αμέσως εξαφανίστηκε. Θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Όταν υπάρχει ταπείνωση, ο διάβολος δεν μπορεί να ρίξει την ψυχή. Ο ταπεινός δεν πέφτει, γιατί βαδίζει χαμηλά. Ο Γιώργος Αβακούμ, όταν ασκήτευε στην έρημο της Βίγλας, τι είχε πάθει? Μια μέρα που έκανε προσευχή με το κομποσκήνι πάνω σε ένα βράχο, του παρουσιάζεται ξαφνικά ο διάβολος ως άγγελος φωτός. «Αβακούμ», του λέει, «με έστειλε ο Θεός να σε πάρω στον παράδεισο, γιατί έγινες πια άγγελος. Έλα να πετάξουμε». «Μα εσύ έχεις φτερά», του λέει ο Γιώργος Αβακούμ. «Εγώ πώς θα πετάξω?» Και ο δίθεν άγγελος του λέει «και εσύ έχεις φτερά, αλλά δεν τα βλέπεις». Τότε ο Γιώργος Αβακούμ έκανε το σταυρό του και είπε «Παναγία μου, τι είμαι εγώ για να πετάξω?
Αμέσως ο δίθεν άγγελος έγινε ένα μαύρο παράξενο κατσίκι με φτεράς στα τζιγκτερίδες και εξαφανίστηκε. Βλέπετε, με την ταπείνωση μπορούμε να καταβάλουμε τις παγίδες του διαβόλου. Λοιπόν, το κομματάκι αυτό το προσέξαμε. Το ένα ξεκινάει και λέει ότι με την ταπείνωση προχωράς και την πατάς στέρεα, λέει. Και αναφέρει το περιστατικό το δικό του. Που δεν έφευγε ο διάβολος και έφυγε μόνο όταν είπε «Καραγκιόζης είναι οξύτος και εμένα». Όταν μας ταπείνωσε τον εαυτό του, ο διάβολος έφυγε. Όμοια και ο γέρο Αβακούμ που του είπε να πετάξει, να λάβουν στον παράδεισο. Και είπε εγώ «Φτερά δεν έχω Παναγία μου, τι είμαι με το φτερά Παναγία μου» κλπ. Έγινε άφωτος ο πειρασμός. Εδώ στα δύο κομμάτια αυτά που διαβάσαμε, το θέμα είναι η ταπείνωση που την ακούμε, την ξανακούμε, την ξανακούμε. Και περνάει από το μυαλό μας σαν μία έννοια. Ταπείνωση, μία έννοια του μυαλού. Που θέλει όμως η έννοια αυτή την ερμηνεία. Την προσδιορίσε ο Κύριος, εκεί θυμόσαστε στην παραβολή του τελώνη του Φαρισαίου. Ο μεν τελώνης έγινε δεκτός από τον Θεό για την ταπείνωσή του. Ο Φαρισαίος τον εξέρασε ο Κύριος, δεν τον έκανε δεκτό. Θέλω να σταθώ εδώ και αν έχετε κάποιες συγκεκριμένες απορίες, τι είναι αυτό που ονομάζουμε ταπείνωση και αν τη βλέπουμε μέσα στη ζωή μας. Εδώ στο κομμάτι, πού ακριβώς διαπιστώνετε την ταπείνωση ή στην προσωπική τη ζωή τη δική σας. Ο καθένας στη δική του ζωή, παραδείγματος χάρη. Εδώ μέσα μιλάει το κομμάτι, αν το προσέξετε, και για τον Άγιο Αντώνιο, ότι είδε τη γη γεμάτη από παγίδες και λέει «Γεμάτη από παγίδες, ποιος μπορεί να τις ξεπεράσει τις παγίδες αυτές» και η απάντηση ήταν «Η ταπεινοφροσύνη». Κοιτάξτε, όλοι μας που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο έχουμε ανάγκη από αυτό το αγαθό το μεγάλο που ονομάζεται ταπείνωση. Πώς φτιάχνεται η ταπείνωση? Η ταπείνωση είναι έργο, αποτέλεσμα δηλαδή, το πω έτσι, καλών λογισμών. Παραδείγματος χάρη, και τι είμαι εγώ? Εγώ είμαι ένας Καραγκιόζης, είπε ο Άγιος Παΐσιος. Κατέβασε τον εαυτό του. Αυτή η νοοτροπία, αν σαν μήνυμα περάσει, το περάσουμε μέσα μας και το καλλιεργήσουμε, αυτή την νοοτροπία, με τη βοήθεια του Θεού δια της προσευχής, χωρίς να καταλάβουμε, χαμηλώνει εαυτός μας. Και για να είμαστε πιο σαφείς, στη φωνή του άλλου συμμαζευόμαστε λιγάκι. Θυμόμαστε τον προφήτη Δαβίδ που λέει σε δύο περιπτώσεις. Στη μία λέει «Θου Κύριε φυλακήν το στοματί μου», τον φωνάζω με τον Κύριο, μας βάλει φερμοάρ στις φωνές του άλλου. Και στην άλλη λέει ο Δαβίδ «Εγώ Κύριε», τον προβάλλει σαν έργο,
δια τους λόγους των χειλαίων σου μου έχεις πει, μου έχεις δώσει δηλαδή το παριστάνει τον Κύριο εδώ σαν δάσκαλο, που είναι και δάσκαλος ο Κύριος όταν ήταν στη γη, που διδάσκει και διδάσκει την ταπείνωση ο Κύριος. Λέει, εγώ άκουσα τα λόγια, Κύριε, που βγήκαν από το στόμα σου, που ζητάς ταπείνωση. Λέει, ο ταπεινός υψώνεται. Γι' αυτό το λόγο εγώ, στην πορεία της ζωής μου, φύλαξα δρόμο δύσκολο. Για τους λόγους των χειλαίων σου, Κύριε, εγώ φύλαξα δρόμο δύσκολο, οδούς σκληράς, λέει, εφύλαξα οδούς σκληράς. Διαβάσαμε προηγουμένως. Τι είπες, ρωτάει, τις έφαγε ο γέρο Αβακούμ, λάθος κάνεις. Δεν τις έφαγε ο γέρο Αβακούμ, τις έφαγε ο διάβολος. Και αν προσέξαμε, αυτή είναι μια εικόνα, λέει, είναι δύο άτομα και ο ένας υψώνει τη φωνή του, γιατί έχει δίκιο και ο άλλος έχει άδικο, σε εισαγωγικά. Όταν υψώνεις τη φωνή και δίκιο να έχεις, δεν έχεις, το χάνεις το δίκιο, όπως και να έχει, και δίκιο να έχεις. Υψώνει τη φωνή ο ένας, ο άλλος συμμαζεύεται και δεν απαντάει και λέει, δεν σε κατεύθηκε, λέει ο γέρο Αβακούμ, σε κατεύθηκε ο διάβολος. Γιατί ο γέρο Αβακούμ μπορεί να έκανε μία εισπράξη. Έμεινε ήσυχος, είπε την προσευχή του, σε κατεύθηκε ο διάβολος και παρακάτω λέει ο Υιός Παΐσιος. Όταν δύο τσακώνονται, και οι δύο, θα το πω στη γλώσσα τη δική μας, γίνονται σπαράλια. Πράγματι. Έλα, κοσένεις, άμα έρχεσαι στον άλλο, με τον άλλο σε σύγκρουση και υψώνεις φωνή και κάνεις και πήξε, στο τέλος, κουράστηκα. Σπαράλια γίνεται. Αυτό λέει. Εάν ο πειρασμός περάσει και μείνουμε ήρεμοι, όσο είναι δυνατόν, χωρίς να αντιδράσουμε, κάπου αλλού λέει ο Υιός Παΐσιος, έρχεται και χαριτώνει τον άνθρωπο η χάρη του Θεού. Ενώ ο άλλος φεύγει ταπεινωμένος με τα μούτρα κάτω. Με τα μούτρα κάτω. Και σίγουρα λέει, γιατί όλοι έχουν περάσει και με το κανάλι, τι έκανα, τα μούτρα μου, πες το αλλιώς, έσπασα. Το λέει. Το λέει. Γιατί άμα ο άλλος δεν αντιδρά καθόλου, τα μούτρα μου έσπασα. Αν είναι δύο, το λέει και δύο μετά. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως κέρδος. Ξαναλέω λοιπόν, μας έδωσε την εικόνα. Πρώτη εικόνα που είπε στο διάβολο ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος, τι ήταν ο Χριστός καραγκιόζης σαν και εμένα, ταπείνωσε τον εαυτό του. Αλλά ουσιαστικά τον ταπείνωσε, όχι με λόγια. Ο άλλος έκανε την εισπράξη από το ξύλο, από τον πειρασμό και πάλι σε κατέβηκε, λέει ο διάβολος. Γιατί αυτό που σκοτώνει και σε κατέβει τον άνθρωπο είναι ο εγωισμός. Είναι ο εγωισμός. Όταν λέμε, επαναλαμβάνω, ταπείνωση, εννοούμε στην πράξη ταπείνωση. Κοιτάξτε, επειδή μας ανέφερε το παράδειγμα ο Άγιος Παΐσιος ότι η ζωή μας κυλάει, θέλουμε δεν θέλουμε, γιατί έχουμε μέσα αγκάθια όλοι μας, όλοι, κυλάει μέσα στους πειρασμούς. Έχουμε ανάγκη
να πηδήσουν τις παγίδες των πειρασμών. Και το παράδειγμα, το δίνει ο ίδιος ο Κύριος. Μου κάνει εντύπωση, το έχω διαβάσει και θέλω να το θυμάμαι, για πολύ όμορφη εικόνα, ποιος Άγιος την γράφει, δεν θυμάμαι, λέει, έχεις ταπείνωση, φοράς την ωραιότερη στολή που υπάρχει στην πλάση. Φοράς τα ωραιότερα ρούχα που υπάρχουν στην πλάση, τα πιο λαμπρά. Γιατί τη δανείζεσαι από εκείνον που τη φόρεσε, παρόλο ότι ήταν Θεός, από τον Κύριο. Θεός και φοράει τούτο το σώμα, το ανθρώπινο, και ταπεινώσει και ξεφτυλίζεται με τον χειρότερο τρόπο. Αυτή τη στολή φοράς, αν είσαι ταπεινός. Και με αυτή τη στολή πηδάς τα εμπόδια όλα στη ζωή. Ζητάς το Θεό να σου είναι αρρωγός δίπλα. Να πάμε λίγο παραπέρα, θα δούμε ένα κομματάκι ακόμα, να δούμε και τι ώρα είναι, να μην παγώσουμε κιόλας. Εντάξει, έχουμε 20 λεπτά που έχουμε κάνει. Άντε να κάνουμε 10 λεπτά και κάτι ακόμα και να το κλείσω. Να ρωτήσω λίγο. Ναι, ρώτησε. Η αγάπη και η ταπεινότητα, μήπως είναι ένα. Πάνε μαζί. Πάνε μαζί. Γιατί άμα υπάρχει αγάπη, ούτε ταπεινότητα χρειάζεται, ούτε πληρώσει τίποτα. Το γράφει παρακάτω, ε. Ναι. Λέει, η ταπείνωση πάει στην αγάπη και η αγάπη στην ταπείνωση, λέει ο Αγίος Παΐσιος. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Ναι. Από αγάπη σκύβεις το κεφάλι σου κάτω. Από αγάπη το σκύβει το κεφάλι. Εκεί που υπάρχει αντίδραση, το πούμε έτσι απλά στη γλώσσα δική μας, συναντάμε αντιδράσεις, 10 αντιδράσεις, τουλάχιστον μία σκύβεις το κεφάλι κάτω. Για να δούμε τι είναι ομορφιά. Αλλιώς δεν γίνεται. Πάμε πέρα λίγο παραπέρα. Θες τίποτα άλλο? Είναι αδερφές αυτές. Ναι, λέει, σαν κοινό. Είναι δίδυμες. Είναι κοινό. Δίδυμες. Λέει λοιπόν, πνευματική πρόοδος υπάρχει όπου υπάρχει πολλή ταπείνωση. Γέροντα, πώς ένας άνθρωπος αλλάζει σε ένα μήνα ζωή, χριστιανική ζωή, από το σκοτάδι που είναι στο φως, σε ένα μήνα, και άλλος αγωνίζεται χρόνια και προκοπή δεν κάνει. Εκεί ο καθένας θα το εξετάσει, δηλαδή που βρίσκεται, στο μήνα ή στα χρόνια, για να γίνει άνθρωπος δηλαδή. Λοιπόν, εσείς τι λέτε, πώς γίνεται αυτό, άλλος σε ένα μήνα να γίνει άνθρωπος του Χριστού και άλλος να χρειαστεί χρόνια ολόκληρα να γίνει ή να μην γίνει πάλι. Γέροντα, μου λέει ο λογισμός, απαντάει η καλόγρια, πως αν ένας άνθρωπος ταπεινωθεί και ζητήσει το έλεος του Θεού, το βοηθάει ο Θεός και προοδεύει. Αν ταπεινωθεί, αυτό είναι, απαντάει ο Άγιος Παΐσιος. Ταπείνωση χρειάζεται, προσέξτε, είναι κάτι πολλά παραδείγματα, πνευματική πρόοδος υπάρχει όπου υπάρχει πολλή ταπείνωση. Προοδεύει ο άνθρωπος πνευματικά, όπου είναι ταπεινός. Όσοι βρήκαν το δρόμο της ταπεινοφροσύνης προχωρούν στην πνευματική ζωή. Σύντομα, σταθερά και χωρίς κόπο. Σύντομα, σταθερά και χωρίς κόπο. Ακόμη δεν έχουμε καταλάβει την ταπείνωση. Αυτή τη μεγάλη δύναμη. Όλη η πρόοδος εκεί βρίσκεται. Όσο κανείς ταπεινώνεται, τόσο χαριτώνεται. Όσο ταπεινώνεται, τόσο χαριτώνεται. Και βλέπεις κάτι πλάσματα στα μοναστήρια που πάμε και λέμε κάτι μοναχές χαριτωμένες, είναι υποταπείνωση. Χαριτώνεται από τον Θεό και τόσο πιο πολύ προδεύει. Πόση δύναμη έχει η ταπείνωση και όμως δεν την αξιοποιούν οι άνθρωποι. Γέροντα, μια ταπεινή ψυχή έχει πιο εύκολο πνευματικό αγώνα. Και βέβαια, γιατί ο ταπεινός με λίγο σπρόξιμο τρέχει πολύ. Πάρε μια μπύλια. Μπύλια, ξέρετε ποιες είναι.
Και αν κάνει έτσι, κυλάει. Κάντε την αλλιώς, κυλάει. Όπως για να τη ρίξεις, θα κυλήσει η μπήλια. Γιατί δεν έχει εξουγόματα για να σκαλώνει. Ε, καταλαβαίνω από το παράδειγμα που λέει. Η μπήλια που είναι στρογγυλή, τη ρίξε, κυλάει. Όπως για την κάνει. Έτσι, έτσι, όποτε την κάνεις. Δεν έχει, λέει, εξουγόματα για να σκαλώσει οι γωνίες. Γέροντα, υπάρχει περίπτωση προσπαθώντας κανείς να καλλιεργήσει ταπείνωση, να ταπεινώνει συνέχεια τον εαυτό του και τελικά να πέσει στην απόγνωση. Προσπαθούμε, λέει, να ταπεινωθούμε και απελπιζόμαστε. Αυτό δεν λέγεται απόγνωση. Όχι. Στην πραγματική ταπείνωση, γιατί η πραγματική ταπείνωση φέρνει ελπίδα, όχι απελπισία. Απελπισία φέρνει ο εγωισμός. Γιατί ο εγωιστής στηρίζεται στον εαυτό του. Ενώ ο ταπεινός ελπίζει στο έλεος του Θεού. Μέσα από τη συντριβή της ταπεινώσεως σιγά σιγά αναπτύσσεται ο πνευματικός άνθρωπος. Όλη η ζωή του ανθρώπου μετά ένας μεγάλος και φιλότιμος αγώνας. Αλλά πάντα προχωρεί με τη μεγάλη ελπίδα στο Θεό. Απογοητευμένος από τον εαυτό του, με την καλή έννοια, απογοητευμένος δηλαδή από το εγώ του. Αυτό εδώ είναι το κιλάκι που έμενε, αν βλέπετε από εκεί, το φέρω κοντά να το δείτε από εκεί. Είναι το πλυσάκι, το ντουβάρι που είχε από κάτω και κάτω ο γκρεμός. Στο γκρεμό έβλεπε τον πειρασμό ο Άγιος Παΐσιος και του μίλαγε, πέσε κάτω. Μισό λεπτό. Εγώ γέροντα έχω ανάγκη από πολύ ταπείνωση να πας να αγοράσεις. Της λέει ο Άγιος. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πουλούν την ταπείνωση και μάλιστα δωρεάν, αρκεί να τη θέλεις. Το καταλάβησαμε και. Πήγαινε να αγοράσει. Την πουλάνε την ταπείνωση. Και μάλιστα πολλοί είναι εκεί που πουλάνε την ταπείνωση. Πήγαινε να αγοράσει. Ποιοι είναι οι γέροντα αυτοί? Είναι οι άνθρωποι που όταν δεν έχουν καλή πνευματική κατάσταση φέρονται αδιάκριτα και με την συμπεριφορά τους μας ταπεινώνουν. Το περιβάλλον, μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καλή συμπεριφορά. Σου μιλάνε άσχημα, νευρικά, μπορεί και να σε βρίσουν, να σε κάνουν. Αυτοί πουλάνε την ταπείνωση. Να διαβάσουμε. Η ταπείνωση δεν αγοράζεται από το μπακάλι, όπως τα ψώνια. Όταν λέμε «Δώσε μου Θεέ μου ταπείνωση», ο Θεός δεν θα πάρει τη σέσουλα και θα αρχίσει, πάρε ένα κιλό ταπείνωση εσύ, μισό κιλό εσύ, αλλά θα επιτρέψει να έρθει λόγω χάρη κάποιος άνθρωπος αδιάκριτος να μας φερθεί σκληρά ή θα πάρει από τον άλλον τη χάρη του και θα έρθει να μας βρίσει. Έτσι θα δοκιμαστούμε και θα εργαστούμε εάν θέλουμε να αποκτήσουμε την ταπείνωση. Αλλά εμείς δεν σκεπτόμαστε ότι ο Θεός επιτρέπει να γίνει ο αδελφός μας κακός. Έχει απορία εκεί. Να γίνει ο αδελφός μας κακός για να βοηθηθούμε εμείς και θυμώνουμε με τον αδελφό μας που είναι κακός. Και ενώ ζητάμε από τον Θεό ταπείνωση, δεν δεχόμαστε τις ευκαιρίες που μας στέλνει.
κάθε ένας που μας πειράζει, είναι μια ευκαιρία για να γίνουμε ταπεινοί. Δεν πρέπει να μιλήσουμε εκεί πέρα. Ε? Εκεί δεν πρέπει. Αυτό λέει. Θα το δούμε παρακάτω. Λοιπόν, και να δούμε. Και ενώ ζητάμε ταπείνωση, δεν δεχόμαστε τις ευκαιρίες που μας στέλνει για να ταπεινωθούμε. Αλλά δυσανασχετούμε. Δυσανασχετούμε. Χρειάστηκε προσευχή, Δημήτρη. Αυτά γίνονται με προσευχή. Να το δούμε τώρα. Κανονικά θα έπρεπε να χρωστάμε γνωμοσύνη σε αυτόν που μας ταπεινώνει. Κανονικά θα έπρεπε να του χρωστάμε γνωμοσύνη αυτόν. Να μην το συμβουλεύσουμε. Ε, δεν το πάρει είδηση. Άμα δεν μιλήσουμε, θα την πάρει την απάντηση αμέσως. Και όμορφη, όμορφη. Το βουλώνεις, προχωράς, μετά σκέπτεται τι είναι αυτό που έκανα. Αυτό είναι το μάθημα. Για να το δούμε λιγάκι. Και αυτός είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης μας είναι. Ο αυτός που μας ταπεινώνει είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης μας. Γιατί μας μαθαίνει το μεγαλύτερο καλό που είναι ταπείνωση. Όπως ζητάει, όποιος ζητάει την προσευχή του ταπείνωση από τον Θεό, αλλά δεν δέχεται τον άνθρωπο που του στέλνει ο Θεός για να τον ταπεινώσει, δεν ξέρει τι ζητάει. Να μου δώσω ταπείνωση, Κύριε. Πρέπει να πούμε, δώσε μου δύναμη όταν έρθει ο Κύριος που θα με πειράξει, να με τη βοήθειά σου να σταθώ όπως θέλεις εσύ. Και έτσι έρχεται η ταπείνωση, το δούμε λιγάκι. Όταν ήμουν στη Μονή, στο Μίου, ήταν κάτω στην κόλλησα ένας παπάς που με αγαπούσε πολύ, από λαϊκό ακόμη. Μια Κυριακή είχα κατεβεί να λειτουργηθώ στην κόλλησα. Η εκκλησία ήταν γεμάτη κόσμο. Τη στιγμή που έμπαινα, όπως συνήθιζα, στο ιερό, είπα μέσα μου, «Θεέ μου, βάλε όλους αυτούς τους πιστούς στον παράδεισο και εμένα, αν θέλεις, βάλε με σε μια ακρούλα». Όταν πλησίασε η ώρα της Θείας Κοινωνίας, ενώ αυτός ο παπάς πάντα με κοινωνούσε μέσα στο ιερό, γύρισε προς το μέρος μου και φώναξε δυνατά, «Βγες από το ιερό και να κοινωνήσεις έξω τελευταίος, γιατί είσαι ανάξιος». Η ευκαιρία. Βγήκα έξω χωρίς να πω τίποτε. Πήγα στο αναλόγιο και άρχισα να διαβάζω την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ύστερα, καθώς έμπαινα τελευταίος να κοινωνήσω, είπα μέσα μου, «Ο παπάς φωτίστηκε από το Θεό». Προσέξτε το. Και μου αποκάλυψε ποιος είμαι. Φωτίστηκε, λέει, αυτός μας πειράζει, δηλαδή ο άνθρωπος, φωτίστηκε από το Θεό για να μου δείξει ποιος είμαι. Δεν σου δείχνει ποιος είσαι. Άμα υψώσεις και εσύ τη φωνή, θα δούμε ποιοι είμαστε. Εγώ είστε, θα είμαστε. Αυτό το θέμα όλο. Δείχνει ότι δεν είμαστε ταπεινοί, ο άνθρωπος μας πειράζει. Μας δείχνει την πληγή μας δείχνει. Που θέλει γιατριά. Γι' αυτό λέει, είναι ευεργέτης. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με το κτίνος», λέει για τον εαυτό του. Μόλις κοινώνησα, αισθάνθηκα μέσα μου μεγάλη γλυκύτητα. Όταν τελείωσε η λειτουργία, με πλησιάζει ο παπάς συντετριμένος. «Συγχώρεσέ με», μου λέει, «πώς το έκανα αυτό. Εγώ μπροστά σου δεν έβαζα ούτε τα παιδιά μου, ούτε την παπαδιά, ούτε τον εαυτό μου. Τι ήταν αυτό που έπαθα», είπε ο παπάς. Έπεφτε κάτω και μου έβαζε μετάνοια. Μου ζητούσε συγγνώμη, προσπαθούσε να μου φιλήσει τα χέρια. «Παπά μου», του λέω, «μη στεναχωριέσαι. Δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω». Φορτώθηκε πάνω του το λάθος των συμπεριφερόντων. «Εγώ φταίω», του λέει. Αυτή είναι η στάση. Θέλει δύναμη, θέλει προσευχή. Αλλιώς μην κοροϊδευόμαστε. Ακούμε ταπείνωση και λέμε «είμαι ταπείνος». Ψευτοταπείνωση δηλαδή είναι αυτή που δείχνουμε εμείς. Ψευτοταπείνωση. Ταπεινολογία. Ναι, ναι. Μοιάζει με εκείνο,
που λέει καπαλού ο γέροντας, ήταν λέει ένας ταπεινό στα Ιεροσόλυμα που τον λέγανε όλοι ταπεινό, ταπεινό, ταπεινό. Χτυπάει λέει η καμπάνα πρωί πρωί για να πάμε στην εκκλησία, δεν είχε κατέβει εκείνος στην εκκλησία, ακόμα πάει ένας και χτυπάει την πόρτα αυτού που τον λέγανε ταπεινό. Άντε, του λέει, ακόμα να κατέβεις, εκεί είχε προχωρήσει. Ανοίγει την πόρτα, θα μου πεις εσύ εμένα ναι, ότι δεν είμαι ταπεινός. Λέει, όταν δεν υπάρχει πειρασμός, όλοι κάνουν τον ταπεινό. Μπορείς, λέει, παρουσιάζεται πειρασμός, είμαστε εμείς οι καλύτεροι από όλους. Εδώ ο Άγιος Παγίος είπε, συγχώρεσέ με το κτίνος. Εδώ του παπά τη συμπεριφορά την πήρε όλη στην πλάτη του. Το λάθος του αλλονού, την άσχημη συμπεριφορά την πήρε πάνω του. Φεύγει ο πειρασμός. Φεύγει ο πειρασμός. Παπά μου, του λέω, μη στεναχωριέσαι. Δεν φταίσαι εσύ. Εγώ φταίω. Σε χρησιμοποίησε ο Θεός, προηγουμένως διαβάσαμε, αφαιρεί τη χάρη από έναν άνθρωπο για λίγο. Για να δοκιμάσει τον ταπεινό. Και μετά του πολλαπλασιάζει τη χάρη του άλλου. Το λέει παρακάτω, λέει, σε χρησιμοποίησε ο Θεός εκείνη τη στιγμή για να δοκιμάσει εμένα. Ο παπάς δεν μπόρεσε να καταλάβει τι του έλεγα. Και τελικά νομίζω ότι δεν τον έπεισα. Όλα αυτά έγιναν εξαιτίας της προσευχής που είχα κάνει. Είχα κάνει προσευχή σπίτι και είπε, Θεέ μου, μάθε με ταπείνωση. Μάθε με τι είναι ταπείνωση. Και την πήρε. Τον έμαθε. Και εσείς όταν βλέπετε μια αδελφή να παραφέρεται και να σας μιλάει άσχημα, να ξέρετε ότι τις περισσότερες φορές η αιτία είναι η προσευχή που κάνετε. Προσέξτε το αυτό. Το προσέξω εγώ δηλαδή. Λέει, να το προσέξουμε αυτό, κάνω προσευχή. Και λέει μετά, πώς μου βρέθηκε μπροστά εγώ προσευχήθηκα για να πάει καλά η μέρα, λες. Το καταλαβαίνουμε. Η προσευχή γίνεται για να πηδήσουμε το εμπόδιο και να πάει καλά η μέρα. Όχι για να πέσουμε κάτω από το εμπόδιο να μας πλακώσει. Αυτή είναι η διαφορά. Τι διαφορά. Λοιπόν, να ξέρετε ότι τις περισσότερες φορές η αιτία είναι η προσευχή που κάνετε. Επειδή δηλαδή ζητάτε από τον Θεό να σας δώσει ταπείνωση, αγάπη κλπ. Ταπείνωση και αγάπη. Παίρνει ο Θεός για λίγο τη χάρη του από μία αδελφή, στο μοναστήρι μέσα ήταν αυτό, και σας ταπεινώνει και σας στενοχωρεί. Έτσι σας δίνεται η ευκαιρία να δώσετε εξετάσεις στην ταπείνωση. Στην αγάπη, αν ταπεινωθείτε, θα ωφεληθείτε. Όσο για την αδελφή που έρχεται και πειράζει, για τον άνθρωπο που έρχεται και μας πειράζει, θα λάβει διπλή τη χάρη από τον Θεό. Του την παίρνει για λίγο τη χάρη, λέει. Μας παραφέρεται εμάς ο ΑΒ, εμείς κάνουμε υπομονή, σκύπτουμε το κεφάλι, δεν μιλάμε καθόλου, παίρνουμε χάρη, αυτός μετά θα πάρει διπλή τη χάρη. Γιατί για κάποια στιγμή τι του πήρε ο Θεός, δεν πάρει διπλή, λέει. Και ταπεινώθηκε με το σφάλμα και ζήτησε χώρες από τον Θεό. Οπότε και εσείς εργάζεστε στην ταπείνωση και εκείνη γίνεται καλύτερη. Λοιπόν, δεν θα σχολιάσουμε τίποτα άλλο, με 2-3 παραδειγματάκια είπαμε, να δούμε ένα πράγμα. Χωρίς αυτό δεν ζούμε Χριστό. Χωρίς την ταπείνωση. Είναι ο Χριστός που πρώτος έπραξε την ταπείνωση. Δεν τη δίδαξε. Την έπραξε την ταπείνωση. Από την ημέρα που γεννήθηκε στο Σταύλο μέχρι την ημέρα που σταυρώθηκε. Μια ζωή ταπεινούσε. Και πάντοτε με τους πειραμούς από πάνω του. Και χωρίς να μιλάει. Λέει, θυμηθείτε το. Συ, όχι, ου κακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσει μπροστά στον Πιλάτο. Μάρτυρες ένα σωρό κατηγορίες εναντίον του Χριστού και λέει εσιώπα. Ο Χριστός ήταν σιωπών και λέει βλέπετε, αυτό θα κάνετε κι εσείς. Αυτό λέει και ο Άγιος Παΐσιος. Και έτσι έρχεται η χάρη του Θεολιός. Κοροϊδευόμαστε όλοι μας, κοροϊδευόμαστε. Είναι αγώνας, είναι αγώνιμα η ζωή, δεν είναι ότι είναι μια ευκολία. Σε όλα τα πράγματα είναι αγώνισμα η ζωή.
Λοιπόν, θέλει να ρωτήσει κανείς κάτι και να κλείσουμε να φύγουμε. Αν έχετε κάποιο ερώτημα, εντάξει. Και 10 πιάσαμε και 50 είναι, 40 λεπτά περίπου πάει. Άλλο τίποτα, τότε λύουμε την ωραία μας παρέα και τη συντροφιά με τον Άγιο Παΐσιο. Τον είχες δει? Όχι, δεν προλάβα. Όχι, δεν προλάβες. Μάλιστα. Εσύ θα το είχες δει? Ναι, μαζί είχαμε πάει. Ναι, μαζί είχαμε πάει. Μαζί. Και ο Γιώργος. Ναι, και ο Γιώργος. Θεός κουραστό. Ο Γιώργος ο Μάστορας. Ναι, ναι. Πάει και μόνοι μας με τον Γιώργο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Πάτερ ημών, αγιαστήθη το όνομά σου, εθέτε βασιλεία σου, ειρήνη δεριμά σου, ως ενωρός και της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει ημίν σήμερο, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμα της οφειλέτης ημών, και μη εισενέης ημάς φιασμόν, αλλά ρίσει ημάς από το όνειρό. Διευκόν τον Αγίον Πατέρα Θεό, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον Χριστός ημάς. Αυτή είναι αληθινή πνευματική ζωή που ακούμε. Αλλιώς δεν είμαστε χριστιανοί. Και έτσι είναι, πώς το κάνουμε. Είναι και το πέσα και το σήκω. Παναγιώτη. Ποιος ήταν ο Γιώργος ο Μάστορας που είπατε? Πες το, ναι. Του Παπασπύρου ο Πεθερός.